Ευχαριστούμε κύριε Τζόρτζη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ομιλίες από το ακροατήριο. Ερωτήσεις. Κύριε Μητζούρης. Χωρίς καμία διάθεση να αμφισβητήσω τα guidelines και μια χαρά να έχουμε και το εκπρόσωπο του board. Θέλω να μεταφέρω τον προβληματισμό μου και σαν ερώτηση. Γιατί το θέσατε και το επαναλάβατε αρκετές φορές. Γιατί να είμαι υποχρεωμένος τώρα, βασικά είμαι υποχρεωμένος από τα guidelines. Έχω πρόβλημα σε αυτό. Να κάνω επαναληπτική διουρθρική σε έναν όγκο που είναι υψηλή κινητά φαίνα grade 3. Τη στιγμή που το ιστολογικό μου παρασκεύασμα δείχνει ότι έχω μυϊκό τείχομα και το μυϊκό τείχομα μου λέει ότι είναι ελεύθερο. Και ενδεχομένως εμείς και άλλα τμήματα τώρα κάνουν φωτοδυναμική, με φωτοδυναμική διουρθρική εκτομή. Υποτίθεται ότι έχει αφαιρέσει τα περισσότερα. Και τη στιγμή που έχω και μια κυταρολογική μετά να κάνω και να δω την αρνητική. Γιατί να το κάνω σαν καλά αυτό πράγμα. Τη στιγμή που αν έχω λίγο σε ΑΕΣ ενδεχομένως το μεσή θα με βοηθήσει. Και ο άρρωστος θα του πω, έλασε να μην να ξανακάνει τη διουρθρική εκτομή, θα μου λέει, δεν μου τον έβγαλες καλά και έχω πρόβλημα. Ποια είναι η θέση? Αυτά που φαίνεται είναι το εξής, ότι πας στους τρεις μήνες, δεν έχεις κάνει repeat UR, έτσι, πας στους τρεις μήνες και βλέπεις έναν όγκο τα φένα κρυφή. Γιατί το BCG σου δεν έχει δουλέψει, ο ασθενής σου δεν μπόρεσε να ανοιχθεί όλες τις εγχύσεις. Τι κάνεις στην προκειμένη περίπτωση? Το θεωρείς ότι δεν έχει απαντήσει το BCG και πας εξιστεκτομή? Και νομίζω εκεί είναι λίγο το πρόβλημα. Δηλαδή, έχεις βγάλει μυϊκό, ωραία, γιατί όπως ξέρουμε πολλές φορές δεν βγαίνει μυϊκός και γύρω στο 25% είναι ΤΑΒ2. Έτσι, το ποσοστό που είναι ΤΑΒ2 είναι μεγάλο σε αυτούς που... Έχω μυϊκό, αλλά έχω αφήσει τον ίδιο όγκο, ΤΑΒ1 grade 3. Πού θα τον έχεις αφήσει? Οπουδήποτε, γιατί αυτός είναι ο κίνδυνος και γι' αυτό μάλλον γίνανε αυτά τα... Να σε ρωτήσω κάτι κύριε Μουτζούρη. Εσύ αν έχεις ένα ΤΑΒ1 G3, θα κάνεις και κάνεις BCG. Θα κάνεις BCG. Όταν τον κυστοσκοπήσεις πάλι, τι θα κάνεις και δεις μια κίστη καθαρή, θα πάρεις βιοψίες, ναι ή όχι? Εάν έχω αρνητική κυταρολογική και έχω... Θα βασιστείς στην αρνητική κυταρολογική μόνο? Ναι, υποτίθεται ότι αν έχεις ένα έμπειρο... Όχι υποτίθεται, τι θα κάνεις? Αυτό, το κάναμε τουλάχιστον μέχρι τώρα, αυτό κάναμε. Mm-hmm. Ότι όταν είχαμε λόγω τα φένα και τρία, σε υπαρνητική κυστοσκόπηση ήταν... Θα πάρεις random biopsy γεννησίτο. Και η ακυταρολογική επίσης ήταν αρνητική με τρία δείγματα ακυταρολογικής, ενδεχομένως να μην έκανα τίποτα και δεν κάναμε τίποτα τότε. Συμφωνώ μαζί σας ότι ενδεχομένως καλό είναι να πάρεις και τυχαίες βιοψίες ακυταρολογικής. Πού να το κάνεις αυτό? Γιατί ένα υψηλό ποσοστό υπάρχει, ναι. Ενδεχομένως αν έχεις και τώρα... Ναι. Απλώς άλλο προβληματισμό είχα εγώ με τη μορφή ότι συνήθως το λέμε στην ελληνική πραγματικότητα, ελάχιστοι το κάνουμε. Πολλοί λίγοι το κάνουν, προσπαθούν να βγουν κάποια πρωτόκολλα. Δεν μπαίναν τα πρωτόκολλα γιατί κανένας δεν πήγαινε να ξανακάνει επαναληπτική διουρυθρική. Λέγοντας ότι εγώ έχω μυϊκό τείχομα ελεύθερο, μπορώ να κοιτάρω λογική μετά που είναι αρνητική, σε τρεις μήνες θα το δω. Αν μου έχει κάνει υποτροπή όμως, θα προχωρήσω να του κάνω εξεκτομή. Δηλαδή, γιατί να μπαίνουμε σε αυτό το πράγμα? Εντάξει, είναι προβληματισμός. Ναι, ο κ. Γιακόπουλος. Νομίζω ότι ο κύριος Τζόρτζης το είπε και τα guidelines του 2008 είναι πολύ σαφείς αυτό. Οι λόγοι είναι δύο. Ο ένας είναι ότι το ποσοστό υπολοιπόμενης νόσου είναι από 30-50% και αυτό δεν το λέμε εμείς. Το λένε χειρουργοί, ουρολόγοι που ασχολούνται με το καρκίνο της κύσης πολύ ψηλό, όπως ο Χέρ. Ακόμα και που ο χειρουργός είναι βέβαιος ότι έχει εκτάμει όλο τον όγκο, σε παραλυτική διουρηθρική βρίσκει ένα πολύ ψηλό ποσοστό υπολοιπόμενης νόσου. Το ποσοστό γίνεται ακόμα υψηλότερο, βέβαια, δεν έχεις μυϊκό χιτώνα. Αλλά και με μυϊκό χιτώνα παρόντα μπορείς να έχεις νόσο υπολοιπόμενη. Το χειρότερο, βέβαια, είναι το είπε πάλι ο κ. Τζόρις, το ποσοστό που σταδιοποιήσεις. Δηλαδή, αν ξανακάνεις διουρυθρική, ένα 30% αυτών των όγκων ήταν ΤΑΒ2 τελικά. Απλώς από την αρχή δεν έχεις βάλει σωστή διάγνωση. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία στα guidelines λέει τέσσερα πράγματα. Θα σα το πω ακριβώς, επειδή είχα το μάθημα των ειδικευμένων την εβδομάδα αυτή. 1. Αν ο όγκος είναι υψηλού grade, πρέπει να κάνεις επαναληπτική. 2. Αν ο όγκος ήταν ταφένα, πρέπει να κάνεις επαναληπτική. 3. Αν έχεις αφήσει όγκο εν γνώση σου πίσω γιατί ήταν πολλαπλός και δεν μπορούσες να τον βγάλεις ή μεγάλος. Και 4. Εάν δεν έχεις παρασκεύασμα μυϊκού. Αυτά είναι τα τέσσερα σημεία που τα guidelines σαφέστατα υποχρεώνουν την επαναληπτική διουρθρική. Κ. Σοφράς. Ακριβώς. Νομίζω ότι με κάλεψε σχετικά ο κ. Γιανακόπουλος. Νομίζω ότι είναι πολύ ψηλό το ποσοστό των όγκων τους οποίους πιθανώς αφήνουμε πίσω ή δεν έχουμε εκτάμει πλήρως ή δεν τους έχουμε δει στην πρώτη μας διουρηθρική ή μας μάτωσε. Και εγώ τουλάχιστον δεν αισθάνομαι ασφαλής όταν έχω έναν άρρωστο ο οποίος έχει ένα ταφένα grade 3, να του πω κάνει και τον BCG και μια κυστοσκόπηση μετά από 3 ή 5 μήνες βλέπουμε τι γίνεται.
η δική μου η πρακτική και δεν ξέρω αν συμφωνεί ή δεν συμφωνεί με τα guidelines, είναι η δική μου η πρακτική, είναι μετά τον ΠΣΖΕ και αφού περάσουν περίπου 4 εβδομάδες να ξαναφέρω τον άρρωστο, να του ξαναδώσω νάρκωση και τους το λέω όταν τους κοινοποιώ την ιστολογική τους, να του ξαναδώσω νάρκωση, να τον ξαναδώ, εάν έχω τώρα που έχω και την κυστεροσκόπηση με το Hexvix, κάνω και αυτό το πράγμα, αλλά πάντα πηγαίνω και εκτάμω ξανά την περιοχή που έχω εκτάμει στο παρελθόν, γιατί ποτέ δεν είμαι σίγουρος εάν εκεί στο βάθος του μυϊκού τυχώματος εξακολουθούν να υπάρχουν κυταρικά στοιχεία. Και θεωρώ ότι ναι, με κάλυψε και ο κ. Τζόρτζης και ο κ. Γιανακόπουλος και νομίζω ότι είναι σημαντικό οι άρρωστοι αυτοί να επανελέγχονται. Βιοψίες παίρνετε, τυχές. Ναι, τις βιοψίες παίρνω ούτως ή άλλως από την πρώτη. Έτσι, αυτό πρέπει να τονιστεί. Και βεβαίως και στη δεύτερη, έτσι. Πέραν των βιοψίων όμως ξαναεκτάμω την περιοχή που έχω βγάλει. Και αν βρεις υποτροπή, κάνεις συνιστάσεις και στεκτόμη, έτσι είναι. Εάν βρω υποτροπή στις επικοινωνικές βιοψίες, θα τους κάνω. Ή λες νέα session PSG, τι λες. Εάν όμως έχω στο μυϊκό χιτώνα στοιχεία κακοήθειας, τότε η άρρωστη αυτή δεν είναι πλέον τα φαίνεται G3, έτσι. Είναι πολύ πιο βαθιά Αν βρει την επαναληπτική κυστεροσκόπηση, κάνει βιοψία, βρει υπολοιπόμενο. Δεν μιλάω με οικοχυτώνα. Θα του πει το αρρώστου να κάνει. Πολύ καλή ερώτηση. Και τι θα του πει. Σύμφωνα με τα guidelines, πρέπει να του πει ότι πρέπει να βγει κύστη. Μα πολλοί λένε ότι άμα βρει τα φαίνα G3, πρέπει να βγει η κύστη, διότι αν του δώσει θεραπεία και του χειρουργήσει μετά, η πρόνοση του είναι χειρότερη από ό,τι αν χειρουργηθεί με τα φαίνα G3 εξ αρχή. Άρα πρέπει να πει για εξτεκτομή. Άρα δηλαδή, πόσοι το κάνουν αυτό. Το μήνυμα είναι ότι τα φαίνα G3 είναι ένα πολύ, πολύ επιθετικό όγκο. Αυτό είναι το μήνυμα. Και ένα άλλο πράγμα παίζει ρόλο και με συγχωρείτε που μπήκα έτσι, η παθολογανατό. Καλά, αυτό είναι βασικό αυτό. Βασικό. Έτσι. Ο κύριο Φλαρίκο. Βασίλη, να σα ρωτήσω κάτι. Στο Στέιν και στο Παγκάνο, τις δύο σειρές που έδειξες της κυστεκτομής, είπες ότι οι διαφορές ίσως οφείλονται στους ογκολόγους περισσότερο ή όχι. Και μου έκανε λίγο εντύπωση αυτό. Μήπως οφείλεται στην ευρύτητα της λεφανενεκτομής μεταξύ Αμερικάνικης και Ευρωπαϊκής σχολής. Είναι παλιές σειρές. Είναι παλιές σειρές, είναι δεκαετίας. Τότε ακόμη δεν μιλάγανε για ευρύες λεφανενεκτομές. Τα ψάξα να δω λίγο τις αιτίες για ποιο λόγο οι άνθρωποι. Αλλά τώρα οι τελευταίες δημοσίες φαίνεται ότι όσο περισσότερο λεμφαδένες, τόσο καλύτερο. Ναι. Και μάλιστα ο Χέρ έχει θεσπίσει το εξής. Για να πει κάποιος ότι κάνει κυστεκτομή, πρέπει να έχει αρνητικά όρια και τουλάχιστον πάνω από 11 λεμφαδένες. Άλλοι βάζουν 15. Αυτός θεωρεί ότι μπορεί να κάνει κυστεκτομή. Μια ερώτηση από το τέλος, παρακαλώ. Ήθελα να μας διευκρινίσετε. Είσαστε υπέρ της ευρείας λεφανδενεκτομής ή της μειωμένης λεφανδενεκτομής? Γιατί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η Αμερικανική Ογκολογική Εταιρεία είναι υπέρ της ευρείας λεφανδενεκτομής. Και μάλιστα ένας από τους αντιλόγους, από τους λαπαροσκόπους με τους ανοιχτούς χειρουργούς, βλέπε Σκίνερ εναντίον του Γκίλ, είναι ότι με την λαπαροσκοπική χειρουργική δεν μπορεί να κάνει τόσο ευρεία λεφανδενεκτομή μέχρι την Κυριακή Αορτή. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Και το δεύτερο είναι όταν έχετε ένα CA από ουρακό, τι κάνετε, ριζική κυστεκτομή? Όχι, αυτό είναι μερική περίπτωση. Κοιτάξτε, για όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, είναι debate. Εντάξει, ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί, άρα πολύ περισσότερο δεν μπορώ να σας το ξεκαθαρίσω αυτό το θέμα τώρα. Πάντως, λογικά σκεφτόμενοι, εφόσον έχει όγκο, ό,τι περισσότερο βγάλεις νομίζω είναι καλύτερα. Εντάξει. Και τώρα, όσον αφορά για το δεύτερο ερώτηση, εκεί με τον ουραχό μπορεί να γίνει και μερική κυστεκτομή. Εντάξει, Άλλη ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Συγχαρητήρια για την παρουσίαση. Πολύ καλή. Θέλω όμως, έχω μία απορία. Απορία να εκφράσω, αλλά και Μιχαηλίδης λέγομαι για όσους το ξέρετε, στο Τζάνιο. Έχω μία απορία. Μιλάμε για έναν ασθενή, για ασθενείς οι οποίοι είναι υψηλού κινδύνου. Σταδιοποίηση πότε θα κάνουμε? Και κάτι άλλο το οποίο στην πρακτική που το βλέπω στα γενικά νοσοκομεία και δεν εξαιρείται και το δικό μας νοσοκομείο, παρότι εγώ είμαι αντίθετος, συμβαίνει το εξής. Στην εφημερία αιματουρία, ασθενής με όγκο στην κύστη, βάλω τον αύριο στο πρόγραμμα να τον φτιάξουμε. Τον φτιάχνουμε τη διουρητρική, τη Παρασκευή, τη Δευτέρα το κάνουμε και μία εξονική. Το στέλνουμε μετά για σπινθυρογράφημα, γιατί βρήκαμε ότι το ιστολογικό παρασκεύασμα είναι τα φαίνα grade 3. Είμαστε στο σωστό δρόμο ή θα πρέπει να έχουμε κάνει κάτι νωρίτερα? Κοιτάξτε, συνήθως αυτή είναι η πρακτική. Τώρα τι γίνεται με τη σταδιοποίηση?
ικανοποίηση. Όταν βάλει κάποιον επιφανειακό όγκο και δεν έχει ενδείξει είτε από το υπέρυφο είτε από την κυστεοσκόπηση ότι είναι κάτι πολύ μεγάλο, όταν βλέπει κάτι πολύ μεγάλο και σου δίνεται εντύπωση ότι είναι διαιθητικό, τότε πα κατευθείαν για CT. Με τα προβλήματα τη αξονική τη υποσταδιοποίηση. Συνήθως όμως τι γίνεται, όταν είναι μικρή όγκη ή δεν τον έχεις εκτιμήσει καλά ή οτιδήποτε, κάνεις τη διουρητρική σου και γίνεται αυτό που λέτε. Απαγορεύεται, εντός εισαγωγικών απαγορεύεται, να κάνεις CT μετά. Γιατί όλη το reaction των ιστών γύρω από τη σκήση θα σου δείξει ψευδή αποτελέσματα. Θα ήθελα να ρωτήσω, σε μια διαφάνεια που δείξατε εκεί, κύριε Τζόρτζη, συγχαρητήρια καταρχάς, δείξατε ότι κυστεκτομή κάνουμε και σε όγκους σε κόλπωμα. Μήπως η μερική κυστεκτομή έχει θέση, πέστε μας την άποψή σας, και όχι κάνουμε πάντα κυστεκτομή. Εντάξει, συμφωνούμε. Λοιπόν, αν το κόλπωμα είναι σε τέτοια θέση που μπορεί να βγει, μπορεί κάποιο να δοκιμάσει κολπωματεκτομή, αλλά πάλι να κάνει και χημειοθεραπεία. Τουλάχιστον κάποιες μελέτες, μικρές, γιατί δεν είναι πολύ συχνά αυτά τα πράγματα. Και πρέπει να αξιολογήσει πολύ καλά τι γίνεται στην υπόλοιπη κίστη. Θεωρείται υψηλό κινδύνο. Πάρα πολύ υψηλό κινδύνο. Και έναν άλλο προβληματισμό που έχω. Σαφώς όλα αυτά που παρουσιάσατε αναφέρονται από μεγάλα κέντρα, όπου υπάρχει εμπειρία με πάρα πολλά περιστατικά, όπου εκτελούνται κυστεκτομές σε μεγάλο αριθμό. Είστε σε θέση να μου πείτε το εξής. Είπατε ότι έγκαιρα όταν γίνεται κυστεκτομή έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Πιστεύετε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των ασθενών με διαιθητικό όγκο γίνεται έγκαιρα η κυστεκτομή ή επειδή δεν υπάρχουν παντού μεγάλα κέντρα και συνήθως διασκορπίζονται οι άρρωστοι μεμονωμένα σε κάθε ουρολόγο ξεχωριστά, μήπως η μεγάλη μάζα των ασθενών λόγω ατολμίας των χειρουργών ή άρνησης του αρρώστου να δεχθεί την πρώτη πρόταση για κυστεκτομή είναι παράγοντες που ο μεγαλύτερος αριθμός δεν γίνεται έγκαιρα η κυστεκτομή. Νομίζω πολύ σωστά το είπατε. Δηλαδή συμβαίνει αυτό και εξαρτάται με ποιον έρχεται για πρώτη φορά ο ασθενής σε επαφή, με τι κέντρο ή τι ουρολόγο. Πάντως, αυτό που φαίνεται από τις τελευταίες μελέτες, ότι άμα καθυστερήσεις τρεις μήνες την κυστεκτομή ή από τη στιγμή της διάγνωσης, αλλάζει στάδιο. Άρα, ό,τι πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει πολύ έγκαιρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Τζόρτζη και προχωρούμε.